Coach, ήταν πιο δύσκολη, συγχαρητήρια καταρχήν, ήταν πιο δύσκολη η νίκη ή το πώς θα τη διαχειριστεί η ομάδα από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, ήταν και πιο δύσκολη η νίκη, αλλά βέβαια ότι και από εδώ και πέρα πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα όπως πρέπει να πω. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει γιατί πάνω από όλα αυτά τα παιδιά με ποια συνεργάζομαι, με ποια δουλεύω, είναι έξυπνα παιδιά, είναι καλά παιδιά και είναι μεγάλοι επαγγελματίες και πιστεύω ότι καταλάβουν και ήδη ότι είναι μόνο μία νίκη, μεγάλη νίκη με το μεγάλο αντίπαλο, αλλά από εκεί και πέρα πήραμε 3 βαθμούς όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να κατακτήσουμε και να τελειώσουμε αυτό το χρόνο όπως θέλουμε εμείς. Τα παιδιά, πέρα από το μεγάλο ταλέντο που έχουν δείξει όλη τη σεζόν, με κάποια σκαμπανεβάσματα όπως είναι φυσιολογικό σε αυτές τις ηλικίες, δείξαν σήμερα ότι έχουν και πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Σε παιχνίδι που ήθελαν οπωσδήποτε την νίκη, μπήκαν και από το πρώτο λεπτό έδειξαν ότι την θέλουν και την πιστεύουν περισσότερο. Τι άλλα πράγματα δεν έχουμε δει από αυτούς? Κοιτάξτε, σιγά σιγά ο καθένας από αυτούς βελτιώνεται και αυτή είναι η χαρά μου, να σας πω την αλήθεια, και αυτό είναι όποιο μου δίνει και όρεξη και να συνεχίσω και να δουλέψουμε και πιο σκληρά. Γιατί όπως καταλάβατε και βλέπετε και εσείς, αρκετά παιδιά ανεβαίνουν πάνω στην πρώτη ομάδα και κάτι σ' άποψη μου έχουμε και άλλα όποια αξίζουν να είναι πάνω και σιγά σιγά με την σωστή δουλειά θα ανεβούν και αυτοί. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εκτός που βρισκόμασταν τώρα εκεί που ήμασταν στα βαθμολογικά, το πιο σημαντικό είναι ότι φέτος έχουμε μία από τις πιο μικρές ομάδες. Αυτό δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Έχουμε παιδιά που είναι 16 χρονών, που είναι βασικοί 2-3 παίκτες και παίζουν με 19. Έχουμε παίξει περισσότερα παιχνίδια με τις ομάδες όπως είναι οι 2 χρόνια μεγαλύτερες από εμάς. Από εκεί και πέρα μην ξεχάσουμε βέβαια ότι πέρυσι η ομάδα ήταν 4η αυτή. Και με τους μεγάλους παίκτες, ηλικιακά εννοώ. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να έχουν βάρος πάνω τους. Πάμε, έχουμε προχωρήσει, έχουμε κάνει ένα σχέδιο από την αρχή και πιστεύω ότι ήμασταν στο σωστό δρόμο. Από εκεί και πέρα όλα τα κριτούν και όλα εξαρτούν από εμάς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ πατάει στην πρώτη θέση, στην κορυφή της βαθμολογίας. Φάνηκε να ξεκινάει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, να αποκτά έτσι γερές βάσεις. Κάποια στιγμή ήρθαν κάποιες ήττες. Τώρα πιστεύεις ότι θα είναι η οριστική, μπορεί να κρατήσει το προβάδισμα αυτό ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος? Κοιτάξτε, έχουμε προβάδισμα 1 βαθμό και έχουμε 2 παιχνίδια λιγότερο. Από εκεί και πέρα, όπως σας έχω πει τώρα, εμείς ήμασταν από πάνω και εννοείται ότι εξαρτάται όλα από εμάς. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι και θέλω να πιστέψω ότι θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα και πιο σκληρά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν παίξουμε σε ένα καλό γήπεδο όπως ήταν αυτό σημερινό και ιδιαίτερα στην έδρα μας εδώ, μπορούμε να προσφέρουμε και περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο το καλό θα ήθελα να συνεχίζουμε να παίζουμε εδώ και να είναι η έδρα μας εδώ. Γιατί είναι ένα καλό γήπεδο που τα παιδιά και χαρούν και χαίρουν να παίζουν. Και βέβαια τώρα μου είπαν όλοι ότι σας παρακαλώ coach να παίξουμε εδώ μέχρι το τέλος. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αν θα μας αφήνει η πρώτη ομάδα, να παίξουμε εδώ. Και ο κόσμος που ήρθε σήμερα πάρα πολύ να δει αυτό το παιχνίδι, θα ήθελες να τους πεις κάτι? Βέβαια, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήρθανε και μας στηρίξανε και για αυτά τα παιδιά ήταν κάτι, σίγουρα κάτι παραπάνω από στήριξη, γιατί είδατε και εσείς ότι εκτός της μία φάση και ένα σούτ δεν είχε ο Ολυμπιακός κάτι παραπάνω. Εμείς είχαμε βέβαια 2-3 φάσεις όποιες μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε και το σκορ μήπως και παραπάνω, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα ότι θα είναι καλό και στο μέλλον να έρχονται να βλέπουν αυτά τα παιδιά, γιατί αυτοί ονειρεύονται κάποτε να παίζουν και στη Τούμπα και για την μεγάλη ομάδα και με αυτόν τον τρόπο τους δίνουν στήριξη.